Η Γερμανία χρειάζεται εργάτες, νόμιμους. Το Γερμανικό Κοινοβούλιο πέρασε νόμο για την αντιμετώπιση έλλειψης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Ο νόμος εισάγει ένα σύστημα πόντων παρόμοιο με το σχετικά πετυχημένο καναδικό σύστημα, στο οποίο αξιολογούνται πτυχές όπως η εκπαίδευση και η επαγγελματική εμπειρία. Έτσι, οι αιτούντες άσυλο που πληρούν αυτά τα κριτήρια και που έχουν φτάσει πριν τις 29 Μαρτίου θα δικαιούνται άδεια διαμόνης ως επαγγελματίες, αποσύροντας όμως την αίτησή τους για άσυλο. Για να γίνει πιο ελκυστική η προσφορά, οι εργαζόμενοι με υψηλά προσόντα θα μπορούν να φέρουν μέλη της οικογένειάς τους στη Γερμανία, αν μπορούν να τα υποστηρίξουν οικονομικά. Όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία υποφέρει από τη γύρανση εργατικού δυναμικού και χρειάζεται περίπου 400.000 ειδικευμένους μετανάστες ετησίως. Νοσηλευτές, χτίστες, αρχιτέκτονες, ειδικοί σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πολλά άλλα επαγγέλματα είναι περιζήτητα.